Η Επιτροπή Μουσείων και Μνημείων της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός μας ασχολείται κυρίως με τη δημιουργία μουσείων και με την ανάδειξη ιστορικών τόπων και κατασκευής μνημειακών έργων σε αυτούς. Ο ιστορικός τόπος είναι αυτός που υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις ότι αποτέλεσε το χώρο εξαίρετων ιστορικών γεγονότων και το οποίο επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γέννη ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. Όπως θα προσέξατε και στο site, κάθε μνημείο έχει τη δική του ταυτότητα. Είναι ξεχωριστό. Έχει τις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις από κάθε άποψη. Από τον τόπο τον οποίο βρίσκεται, την κατασκευή του, αλλά και τη σημασία και του ιστορικού φορτίου που φέρει. Με συνέστηση της ευθύνης καλούμαστε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, συλλογικότητα, επαγγελματισμό και επιστημοσύνη. Η λέξη κλειδί στις αρχές της δημιουργίας μουσείων ή της επέμβασης στον χώρο είναι ο σεβασμός. Σεβασμός εν προκειμένου στους ανθρώπους που έζησαν, έδρασαν, μαρτύρησαν, βασανίστηκαν, πέθαναν σε έναν τόπο όπου άφησαν το δικό τους ξεχωριστό κομμάτι στην εξέλιξη της ιστορίας. Σεβασμός στην ιστορία, η οποία έχει το δικό της δρόμο και έχει τη δική της κέρια σημασία για την εξέλιξη των ανθρώπων και των κοινωνιών. Σεβασμός στον τόπο που υποδέχεται ανθρώπους και ιστορία και αφήνει τα δικά του ίχνη στον χρόνο. Για την ανάδειξη ιστορικών τόπων, σκοπός είναι να νιώσει ο επισκέπτης ότι σε αυτόν τον τόπο συνέβη κάτι που αξίζει να μνημονευτεί. Να το αποπνεύσει αυτόν τον σεβασμό. Να φύγει από εκεί με περισσότερη γνώση, εμπειρία, συγκίνηση, δύναμη. Πώς δουλέψαμε για τα μουσεία? Μια από τις πρώτες δουλειές μας είναι η αναζήτηση στο ιστορικό αρχείο του κόμματος, φωτογραφικό υλικό, ντοκουμέντα κτλ., σε βιβλιογραφία και άλλες πηγές, υλικό που να συνδέεται με την ιστορία της κάθε περιοχής, αναδεικνύοντας την προσφορά των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών σε μεγάλους αγώνες, σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας. Μεγάλη σημασία είναι η διαδικασία έβρισης και επικαιροποίησης των ονομάτων, ανθρώπων, οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στην τοπική και όχι μόνο ιστορία, με την πρωτοπόρα δράση τους, παίρνοντας μέρος στην πάλη του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, στην πάλη για τη χειραφέτηση των εργαζομένων, σε γεγονότα όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που έχουν τοπική έκφραση και προκαλούν μια πρωτόγνωρη άνοδο της δράσης, της συμμετοχής με χαρακτηριστικά μαζικής ανιδιοτέλειας, αυτοθυσίας, αυτενέργειας και προσφοράς. Έτσι, αναζητήθηκαν τα ονόματα στο αρχείο του κόμματος, έγινε διασταύρωση αυτών με την κάθε περιοχή, συμπληρώθηκαν και διασταυρώθηκαν εκ νέου, σε μια συνεχή ανατροφοδότηση με την τοπική κοινωνία. Μην ξεχνάμε πως πολλές φορές μιλάμε για περιοχές, όπως σε Θεοτόκο, Καλυθέα Πρεσπών, Νεστόριο και από όλα τα γύρω χωριά, που οι κάτοικοί τους πήραν το δρόμο της αναγκαστικής πολιτικής προσφυγιάς και της μετανάστευσης κατά την υποχώρηση του ΔΣΟΕ και στα χρόνια που ακολούθησαν. Πράγμα που κάνει πιο δύσκολη την παραπάνω εργασία, αλλά παράλληλα ακόμα πιο σημαντική την εδραίωση αυτή της μνήμης σε περιοχές που για χρόνια γίνεται προσπάθεια αυτή να σβηστεί. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία για το πώς αξιοποιείται το αρχείο του κόμματος και γίνεται κτήμα της κοινωνίας. Η κατασκευαστική και αισθητική πλευρά είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα που μας απασχολεί. Για το κάθε μνημείο προηγείται συλλογική συζήτηση και συνεργασία με μηχανικούς κάθε ειδικότητας, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, τεχνίτες, γραφίστες, ιστορικούς, με τις τοπικές οργανώσεις, για κάθε τι που επηρεάζει τη μορφή και το βαθύτερο συμβολισμό του κάθε έργου, τη λειτουργία του, το αποτύπωμα που θα έχει στο χώρο. Στα πλαίσια της Επιτροπής γίνεται σημαντική προσπάθεια να συνδιαμορφωθεί η ιδέα που να υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκοπό του μνημείου ή του μουσείου έκθεσης, καθώς και να εκφράσει και τα μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Αυτή η συλλογικότητα αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο δρούμε, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που η δουλειά έχει διευρυνθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το μνημείο στη Γιάρο και τη Μακρόνησο έγιναν πανελλήνιοι διαγωνισμοί. Οι μακέτες των έργων εκτέθηκαν σε ειδική έκθεση που οργάνωσε η Κεντρική Επιτροπή. Για άλλα μνημεία έγινε πιο περιορισμένος διαγωνισμός, όπως στο Επταπύργιο για την Κουλέ. Κατά την πρόσκληση των καλλιτεχνών προηγήθηκε συζήτηση, γνωριμία με τον τόπο μέσα από σύγχρονο φωτογραφικό υλικό και μεγάλο όγκο ιστορικού υλικού, φωτογραφίες, αναμνήσεις, δημοσιεύματα. Η διαμόρφωση των μνημειακών χώρων είναι μια απαιτητική δουλειά και γίνεται ως αποτέλεσμα οργάνωσης της μελέτης και της κατασκευής του χρόνου, των εργασιών, των εργατικών χεριών και πάνω απ' όλα με το συντονισμό όλων αυτών.
Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι αυτά δεν γίνονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο εργασίας, με ωράριο, μισθό, σταθερούς συνεργάτες, οργάνωση εργοταξίου, όπως συμβαίνει σε κάθε σοβαρό έργο, από το οποίο καθόλου δεν υπολείπεται η δική μας δουλειά. Για παράδειγμα, για την κατασκευή του μνημείου στη Γιάρο, απαιτείται να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση για τη μετακίνηση και διαβίωση όλων των ανθρώπων που δούλεψαν στο νησί για 20 συνεχόμενες ημέρες, τη μεταφορά χωματουργικών μηχανημάτων γερανών του ίδιου του μνημείου που ζυγίζει πάνω από 8,5 τόνους. Πρόκειται πραγματικά για μια επιχείρηση απόβασης που απαιτούσε πολύ καλό σχεδιασμό και οργάνωση μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες, καθώς η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο ήταν σχεδόν αδύνατη. Ο καιρός επίσης δεν ήταν πάντα σύμμαχος. Έπρεπε να γίνει επιλογή του κατάλληλου χρόνου για το στήσιμο του μνημείου, χωρίς πολύ αέρα κτλ. Χρειάζεται πολύς κόσμος για εθελοντική εργασία και προσφορά. Είναι αξιοσημείωτη η προσφορά καλλιτεχνών, μελών και οπαδών του κόμματος, ειδικά από τον κλάδο των κατασκευών. Και ας αναφερθεί εδώ το όνομα του αξέχαστου συντρόφου Σταύρου Λίτσα, Προέδρου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και Γραμματέα της Τομαϊκής Επιτροπής Κατασκευών, που έδωσε τον καλύτερό του εαυτό και σε αυτό το κομμάτι. Μετράει λοιπόν αποφασιστικά η εθελοντική δουλειά, αλλά ακόμα περισσότερο η προτεραιότητα που δίνεται από τον καθέναν σε αυτή τη δουλειά, όχι στον ελεύθερο χρόνο που δεν υπάρχει, αλλά ως σημαντικό έργο που μπαίνει σε πρώτη διάταξη. Είναι η πίστη ότι κάθε τέτοιο έργο είναι ανάγκη και χρέος μας να γίνει. Δεν ξεκινάμε από τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ξεκινάμε από την αναγκαιότητα με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Είναι αποφασιστική σημασίας, επίσης, η εξειδίκευση στην κάθε εργασία, ώστε η δουλειά να γίνεται βάση γνώσης και πείρας. Είναι σημαντικό σε κάθε τομέα να ασχολούνται άνθρωποι που κατέχουν το αντικείμενο. Με άλλα λόγια, η κάθε προσπάθεια να αντιμετωπίζεται με έναν επαγγελματισμό, ανεξάρτητα και δίχως να υποτιμούνται οι προθέσεις του καθενός. Το ζήτημα αυτό έχει προσεχθεί ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, με εμφανή αποτελέσματα. Η πείρα έχει δείξει ότι η διαδικασία παραγωγής ενός μνημείου ή η ανάδειξη ενός ιστορικού τόπου συγκινεί. Έχει την ικανότητα να βρίσκει και να πάλει τις ευαίσθητες χορδές των ανθρώπων που είχαν κάποια σχέση με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκεί ή που έχουν γερούς δεσμούς με τον τόπο τους, οι οποίοι γίνονται εντονότεροι όταν έχει συμβεί κάτι εκεί. Αισθάνονται δηλαδή μια υπερηφάνεια, είτε νιώθουν συγκίνηση και πόνο για τα πάθη του λαού, είτε τους θυμίζει να μην σηκώνουν πλέον τάδικο, είτε εκτιμούν την προσπάθεια του κόμματος που υψώνει και το δικό τους μπόι μέσα από αυτή τη διαδικασία, κόντρα σε όλα τα σκουπίδια που προβάλλει το σύστημα σήμερα ως αξίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κόσμος της Ανάφης, για παράδειγμα, λέει με γεμάτο στόμα το μνημείο μας, ή ότι οι κάτοικοι προφυλάσσουν, φροντίζουν και συντηρούν τα μνημεία γιατί τα θεωρούν δικά τους. Και αυτό είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Σημειώνεται επίσης ότι οι ανεξελίξεις των εργασιών πάντα γίνονται άτυπα μαθήματα ιστορίας, όχι μόνο σε συντρόφους και φίλους που βοηθούν, αλλά και στους κατοίκους όλης της περιοχής. Στη νοσοκομιούπολη του Γράμμου, για παράδειγμα, οι λωτόμοι που πηγαίνουν για χρόνια σε εκείνα τα βουνά, κάθονταν έκπληκτοι και άκουγαν την ιστορία που είχε να τους διηγηθεί ο τόπος, που κανένας δεν τους είχε πει και ποτέ δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν. Γι' αυτό πάντα στο σχεδιασμό κάθε μουσείου και μνημείου δίνεται προτεραιότητα να εξασφαλιστεί η καλή συνεργασία με τους κατοίκους, η γνώμη τους, αλλά και η συμβολή τους. Πάντα φροντίζουμε να έχουμε καλή συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις εφορίες αρχαιοτήτων κτλ. Μείζον θέμα βεβαίως αποτελεί ο προϋπολογισμός του κάθε έργου, καθώς τα χρήματα για υλικά, μετακινήσεις, προπαγάνδα, εκδηλώσεις δεν είναι καθόλου αμεληταία. Έγινε κατορθωτό να γίνουν τέτοια μεγάλα έργα επειδή αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και δείχνει τη δυναμική που έχει αυτή η προσπάθεια του κόμματος. Είναι αξιοσημείωτη η προσφορά σε υλικά και εργασία μελών οπαδών του κόμματος αλλά και άλλων ανθρώπων, η προσφορά σπιτιών για μουσεία, η φιλοξενία και η προσφορά διαμονής και διαβίωσης στους τόπους των μνημείων. Τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη μεγάλη αυτή στήριξη. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνιέται και το θέμα της συντήρησης των μνημείων. Τα μνημεία δεν έχουν σημειακή χρήση στον χρόνο, αλλά γίνονται για να διατηρούν τη μνήμη ζωντανή, να δηλώνουν την παρουσία τους στον χώρο και τον χρόνο. Μετά την κατασκευή ακολουθούν βιβλία, οδηγοί, αφιερώματα, ντοκιμαντέρ, σε μια προσπάθεια πιο ολοκληρωμένης και πιο ευρείας ανάδειξης της ιστορίας.
Συντρόφοι και φίλοι, με την κατασκευή ενός μνημείου γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί η σημασία ενός ιστορικού τόπου στο πεδίο, να προκαλέσει το ενδιαφέρον, να προκαλέσει αίσθηση. Και όλα αυτά χωρίς να αλλοιώνει το νόημα. Η πρόκληση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εμείς θέλουμε στα μουσεία και τα μνημεία μας να πηγαίνει κόσμος, να αποτελούν ζωντανούς τόπους, με οργανωμένες ή όχι επισκέψεις, ως μέρος της γνώσης της ιστορίας. Έχει μεγάλη σημασία και αποκτά άλλο νόημα η συνειδητοποίηση της ιστορίας στο συγκεκριμένο τόπο που εκτυλίχθηκε. Εκεί μπορεί κάποιος να κατανοήσει καλύτερα ότι οι άνθρωποι και οι αγώνες τους οποίους τιμάμε ήταν ένας πραγματικός άθλος. Αξίζει λοιπόν κάθε θυσία για να ολοκληρώσουμε αυτούς τους αγώνες, τους σκοπούς για τους οποίους παλεύουμε, για να δυναμώνουμε το κόμμα μας κάθε μέρα, μέσα από κάθε μάχη, αντλώντας δύναμη και αντοχή από τη θυσία και την προσφορά των συντρόφων μας, των αλήγιστων της ταξικής πάλης, που τιμάμε με τα μουσεία και τα μνημεία. Ευχαριστώ.